Πάμε τώρα να μιλήσουμε για πολιτισμό, κυρίε και κύριοι. Κάναμε μια απόπειρα να μιλήσουμε για τα αρχαιολογικά ευρήματα του Δημοτήχου λίγο πριν με τον δήμαρχο τη πόλη των Κάστρων, τον κύριο Παρασκευά Ποτσουρίδη. Πάμε τώρα στην Ορεστιάδα να σταθούμε σε μια σημαντική θεατρική παράσταση που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή. Είναι ο Μπακαλόγατος. Ο Μπακαλόγατος από το θέατρο Διόνυσος. Είναι στο τηλέφωνό μας ο κύριο Άκη Τσονίδη, ο καλλιτεχνικό διευθυντή του θεατρικού εργαστηρίου Νέα Ορεστιάδα, ο Διόνυσος. Καλησπέρα κύριε Τσονίδη. Είναι καλησπέρα. Μια παράσταση πάρα πολύ γνωστή. Ένα θεατρικό έργο μάλλον, εξαιρετικά γνωστό. Και ο άλλος του τίτλος είναι «Της Κακομοίρας». Με τον Κώστα Κακομοίρας, ναι. Και όχι είναι μόνο. Ένας τίτλος που αρμόζει τις τελευταίες μέρες, μάλλον τα τελευταία χρόνια για την πατρίδα μας. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς είναι έτσι. Αυτός προφανώς είναι και ο λόγος που επιλέξατε το συγκεκριμένο θεατρικό έργο. Όχι, το δρόμενο δεν έχει σχέση με τα πολιτικά και μιας χώρας. Οπότε δεν νομίζω. Ο τίτλος μπορεί να έχει μια πολύ έμεση αναφορά στην Ελλάδα. Δημοσταίνει προφανώς ο κ. Σονίδης εννοούσε γίνεται την κακομοίρα μας. Εντός μιας παρέας ερώτων και ίντριγκας, αλλά δεν αφορά παραπάνω. Ναι, δεν έχει να κάνει με την πολιτική, ωστόσο έχει να κάνει με την κακομοιριά μας και τη μιζέρια μας γενικώς. Για τις διαπροσωπικές σχέσεις, ας πούμε, έτσι. Καλά, εντάξει. Το μόνο που μπορεί να συνδέσει κανείς με το τι περνάμε είναι η κακομοιριά του Ζήκου, του πρωταγωνιστή, του Μπακαλόγου του, που είναι ο Γαϊμενούλης που τρώει όλο φάπες. Αυτό. Αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα τρώει τη συνέχεια φάπες, μόνο αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κανείς κανέναν άλλον συνειρμό. Είναι μια υπέροχη κωμωδία με πολύ απλή και βατή γλώσσα, με πολύ έξυπνη γλώσσα. Οι αδερφοί Γιανακόπουλοι κάναν πολύ σπουδαία δουλειά. Και επίσης εμείς βεβαίως έχουμε πάρει την άδεια από τον Πέτρο Φιλιππίδη, γιατί έχει κάνει μια διασκευή για το θέατρο, λίγο έτσι πιο σφιχτή παράσταση. Και θέλω να σας πω ότι ο Ζήκος, ποιος κάνει τον Ζήκο, ποιος πρωταγωνιστεί ο Ζήκος? Τώρα αυτά θα τα δει ο κόσμος όταν θα έρθει στο θέατρο. Πέστε μας, καλά δεν έχετε, πείτε το cast του θέατρου, πέστε μας ποιοι είναι. Είναι πάρα πολύ και καινούργιοι ηθοποιοί και παλιοί. Έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται πλέον εδώ στην Ορεστιάδα με το θέατρο. Και είναι μια παράσταση την οποία εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που την πραγματοποιούμε. Μάλιστα. Βέβαια είναι και όλα εκείνα τα οποία γνωρίζουμε, πια έχουμε μάθει όλοι απ' έξω ως ατάκες, ως κλασικές ατάκες από το συγκεκριμένο θεατρικό, από το συγκεκριμένο έργο γενικώς, κύριε Τσονίδη. Εγώ ακόμα θυμάμαι τα μαμούνια και τις φακές που πήρε κάθε μαμούνι από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο και ψάχναμε και τις φακές και όλα εκείνα βεβαίως τα οποία ο Ζήκος προσπαθούσε να διασώσει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Είναι μια ατάκα αυτή που δεν υπήρχε στο θεατρικό κείμενο, απλώς σε μια παράσταση. Όταν έπαιζε ο Αυλονίτης τον Παντελή, το αφεντικό του Ζήκου, ο φροντιστής της παράστασης ξέχασε να βάλει το σακί με τις φακές στο σκηνικό. Οπότε δεν προβλέπετε στο σενάριο, λέτε, αυτή η ατάκα λοιπόν? Ναι, ναι. Την έβαλε ο Χατζηχρήστος και παρέμεινε μετά στο σενάριο, μπήκε και στην ταινία κτλ. Να είδες που μάθαμε και κάτι που δεν γνωρίζαμε από το θεατρικό παρασκήνιο του συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο, κύριε Τσονίδη, συνεχίζονται και οι παραστάσεις της παιδικής σκηνής, έτσι δεν είναι, στο Διόνυσο? Βεβαίως, ναι, ναι. Κάθε Κυριακή παίζεται το Γαϊτανάκι της Ζωζαδί, ένα υπέροχο έργο, πολύ επίκαιρο, με φοβερά μηνύματα, με αντιρατσιστικά, για την ειρήνη, για τη φιλία, για τη μυσαλλοδοξία, για όλα αυτά τα πράγματα που μας μαστίζονται τελευταία χρόνια, σε κάθε κομμάτι της γης, από κάποιο πρόβλημα έχει κάθε κομμάτι της γης, το οποίο βέβαια παιδικό πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε Κυριακή είναι γεμάτο το θέατρο και για μας είναι μεγάλο, έτσι, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση το να βλέπουμε ότι οι κόποι μας πιάνουν τόπο, γιατί με τους θεατές και το χειροκρότημα καταλαβαίνει κανείς ότι πράγματι αυτό που κάνουμε έχει την ανάλογη ανταπόκριση. Κύριε Τσονίδη, δεν ξέρω πώς τα προλαβαίνετε βέβαια όλα αυτά, διότι δεν είναι μόνο η παιδική σκηνή, δεν είναι μόνο ο Μπακαλόγατος, είναι και οι προβολές που γίνονται
στο κινηματογράφο, στο χώρο τέλος πάντων του θεατρικού εργαστηρίου Διόνυσος, που έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που το φιλοξενείται αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι, φέτος εγκαινιάζουμε και το κομμάτι του σινεμά στο Διόνυσο. Ξεκινήσαμε το προηγούμενο δευτερότριτο. Το σινεμά θα έχει θέση στην αίθουσα του Διονύσου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Φιλοξενήθηκε το Φεστιβάλ της Δράμας την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη. Αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη και την μεθεπόμενη θα έχουμε, φιλοξενούμε το Φεστιβάλ της Πάτρας. Και αργότερα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, θα έχουμε και πάντοτε θα έχουμε σινεμά. Όμως δεν σταματάμε ούτε μόνο στο θέατρο, ούτε μόνο στο κινηματογράφο. Θα λειτουργήσει και η μουσική σκηνή. Εμείς, παρόλο που έχουμε ένα μεγάλο φόρτο δουλειάς μέχρι την πρεμιέρα, μέχρι την Κυριακή δηλαδή για τον Μπακαλόγο του, που θα έχουμε την πρεμιέρα μας, η οποία παράσταση θα παίζεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη σε 9, μόνο για 9 παραστάσεις μέχρι τις 23 Δεκέμβρη. Ήδη η δεύτερη ομάδα ετοιμάζει το Γλυκόπουλι της Νιώτης, του Tennis Williams. Είμαστε δηλαδή στη διαδικασία των προβών. Η τρίτη ομάδα του Διονύσου ετοιμάζει τον Καμίλο του Σωτήρη Πατατζή. Και η πειραματική σκηνή, το πανηγύρι του Ζαν Κοκτώ, και το νέο σχήμα του παιδικού θεάτρου ετοιμάζει το όνειρο του Σιάχου Τριβιζά. Αν δεν απατώμε τον Δον Καμήλο, ειδικά τον Δον Καμήλο, τον έχετε ξαναπαίξει ως θεατρικό εργαστήριο. Ναι, πριν 12 χρόνια ακριβώς. Ναι, εντάξει. Πριν 12 χρόνια, εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή παραστάσεων όταν ήμασταν διωγμένοι από το Δήμο ή δεν είχαμε χώρο. Κάποιες παραστάσεις που πραγματικά τις αγαπήσαμε αλλά και τις αγάπησε και το κοινό, να πάρουν θέση στην ιστορία του κτηρίου. Οπότε επαναλαμβάνουμε κάποιες παραστάσεις που τις αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως είναι τον Καμήλο, όπως ήταν το Λόξα και Δόξα, όπως ήταν ο Μαυρογιαλούρος αργότερα, όπως ήταν τα Κίτρινα Γάντια, που βεβαίως η Δέλτα Τηλεόραση μας τιμάει ιδιαίτερα και μας έχει κάνει πάρα πολύ γνωστούς με τα Κίτρινα Γάντια. Μακάρι να είχατε κι άλλες παραστάσεις δικές μας, θα ήταν μεγάλη μας τιμή να έχετε συνέχεια τις παραστάσεις μας. Κύριε Τσονίδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και να ευχηθούμε πολύ κουράγιο, γιατί πραγματικά αυτή την πολιτιστική δημιουργία όλοι μας τη χρειαζόμαστε. Πολύ δε περισσότερο η Ορεστιάδα, όλοι μας γενικώς. Ναι, και γίνεται κάτι ανάλογο στο διδημότυχο, στο διπλανό διδημότυχο που υπεύθυνε στις ομάδες της θέασης. Πάλι εκεί... από το Διόνυσο, όχι. Είναι... Όχι, ναι. Είναι η θέαση και απλώς είναι υπεύθυνη της ομάδας. Έχει δημιουργεί ένα καινούριο θέατρο εκεί, στον παλιό κινηματογράφο του Ορφέα. Ο οποίος ήταν παλιά μπιλιαρδάδικο, ηλεκτρονικά και τέτοια. Εμείς τον κάναμε πάλι μια κυψέλη πολιτισμού. Και 3 Δεκέμβρη πλέον θα έχουμε πρεμιέρα και στο Δημότυχο με την ομάδα του Δημοτήχου. Με ποιο έργο? Με τα σκουπίδια του Γιάννη Ξανθούλη. Άστε. Πολύ σήμαντα όλα τους. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και συνέχεια, γιατί έχει γίνει προγραμματισμός και για τη Μίδια του Μπός και τη Μαρία Πενταγιώτησα. Θα γίνονται και συμπαραγωγές μεταξύ Διονύσου και Θέασης και Περάμου, γιατί είναι και άλλη ομάδα της Περάμου που είμαι υπεύθυνος, και θα ενωθούν αυτές οι τρεις ομάδες για να κάνουν σπουδαία πράγματα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άρα είχα δίκιο που σας ευχήθηκα καλό κουράγιο, πολύ κουράγιο, το χρειάζεστε. Ναι, ναι. Και νομίζω πως χρειάζεται και τη βοήθεια όλων της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο. Ναι, εμείς απλώς θέλω να πω κλείνοντας ότι ήδη το θέατρο για την Κυριακή, χωρίς να έχουμε ξεκινήσει τη διαφημιστική καμπάνια, είναι σχεδόν γεμάτο. Αυτό ήθελα να πω. Έχουν προβοληθεί τα εισιτήρια, εννοείται. Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Μάλιστα. Για την πρώτη μέρα. Αυτό είναι και το παρήγορο άλλωστε στην Ναι, 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 κάτι προσπάθεια, περίεργο, γιατί δεν ξεκινήσαμε ακόμη να διαφημίζουμε την παράσταση για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί ότι πράγματι ξεκινάει η πρεμιέρα του Μπακαλόγα του. Παρ' όλα αυτά είναι σχεδόν γεμάτο το θέατρο για την Κυριακή. Καλό σας βράδυ, κύριε Τσονίδη. Ευχαριστούμε πολύ.